Καταθέσαμε απόψεις που στόχο έχουν τη δημιουργία μιας νέας συνθήκης, ενός νέου συμβολέου με την Ευρώπη, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι στα πρωτοσέλιδα, να πάψει να είναι αντικείμενο συζήτησης συνέχεια ξανά και ξανά στο Eurogroup. Η συζήτηση μετά από αυτό πήρε γιατί μιλήσαμε τόσο για την ουσία όσο και τη διαδικασία. Η σημερινή συνάντηση του Eurogroup ποτέ δεν είχε σκοπό να καταλήξει σε μια συμφωνία. Ήταν στόχος της συνάντησης αυτής, γι' αυτό ήταν και ειδική συνεδρία. Ρίξη και έλευθερη ανάλυση μας για τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει και γιατί τα αποδείχθηκε τοξικό και ιδιαίτερα καταστροφικό για την κοινωνική οικονομία. Τις προτάσεις μας όσο αφορά τόσο την ουσία όσο και τη διαδικασία που μπορούμε να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια καθακτική, θεραπευτική συμφωνία στο τέλος της συνεδρίας που θα έχουμε τη Δευτέρα. Οπότε συνεχίζουμε, προχωράμε και τη Δευτέρα θα έχουμε τη νέα συνεδρίαση του Eurogroup. Στο ερώτημα αν υπήρξαν σημεία σύμπτωσης, πολλά και με πολλούς. Και σε κάποια με όλους. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Κύριε, μετά από αυτή τη συζήτηση είστε αισιόδοξος, θα φύγετε δηλαδή για την Αθήνα πιστεύοντας ότι θα βρεθεί μια λύση ή είμαστε στο ίδιο σημείο. Πρέπει πάντα να είμαστε αισιόδοξοι γιατί η Ευρώπη ξέρει να βρίσκει λύσεις στα αδιέξοδα τα οποία τελικά δεν υπάρχουν ποτέ στα αδιέξοδα. Από το 1950 έτσι η Ευρώπη εξελίσσεται. Από διαφωνία σε διαφωνία, από κρίση σε κρίση και μεταεξελίσσεται και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Νίκο Φιλιππίδη, να έρθω πάλι σε σένα, καθώς αγκάθι, εμπόδιο για τη μη υπογραφή από την ελληνική πλευρά αυτής της περιβόητης πια κοινής ανακοίνωσης, στάθηκε το αίτημα των εταίρων να γράφει μέσα να υπάρχει αναφορά σε παράταση του υφιστάμενου προγράμματος. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω, κρατά στα χέρια σου το προσωπικό.